Λοιπόν, εάν έρθουμε στους άνδρες τώρα και στις γυναίκες, βλέπετε ακριβώς, εδώ έχει να κάνει με την εμφάνιση των κονδυλωμάτων. Ας το πω από την αρχή αυτό, θα ακολουθήσουμε μετά, αλλά ο ιός, ο HPV, προκαλεί σε άνδρες και γυναίκες δύο ειδών αλλοιώσεις. Η μεν είναι καλοήθους φύσεως, η δε είναι κακοήθους φύσεως. Η καλοήθους φύσεως είναι τα κονδυλώματα ή θυλώματα, αν είναι στο δέρμα κλπ. Και οφείλονται σε δεδομένους τύπους του ιού, τους λεγόμενους τύπους χαμηλού κινδύνου. Οι κακοήθους φύσεως αλλοιώσεις οφείλονται σε άλλους τύπους, τους ογκογόνους υψηλού κινδύνου, οι οποίοι προκαλούν τις προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις. Συγγνώμη, άρα κάποιος ο οποίος έχει κονδυλώματα δεν σημαίνει ότι κυοφορεί και του υψηλού κινδύνου, που άρα με όποια σύντροφο πάει από εκεί πέρα μπορεί να έχει μεταδώσει και ένα κίνδυνο ανάπτυξη. Όχι. Τα κονδυλώματα θεωρούνται ότι είναι καλοήθους φύσεως. Μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν όπου κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις, οι οποίες υπάρχουν και σε εσάς, κάτι γιγαντιαία κονδυλώματα όπως λέγονται, τα οποία οφείλονται στον τύπο 11, μπορεί να έχουν κακοήθη εξέλιξη. Αυτό είναι ένα οξύμορο, δηλαδή τύπος χαμηλού κινδύνου, ο οποίος όμως δημιουργεί νεοπλασματική αλλοίωση. Αυτή είναι η σπάνια περίπτωση. Οι κλασικές περιπτώσεις είναι κονδυλώματα καλοήθους φύσεως, τα οποία οφείλονται σε τύπους χαμηλού κινδύνου και δεν έχουν σχέση με καρκίνο. Βέβαια, ένα άτομο μπορεί να είναι φορέας και τύπων χαμηλού κινδύνου και τύπων υψηλού κινδύνου. Να έχει δηλαδή ταυτοχρόνως και κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις και προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις. Βλέπετε την αύξηση των κονδυλωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια μέχρι το 2001. Και τα κονδυλώματα βεβαίως μπορεί να είναι στο εδίο, είτε στο πέος και λοιπά, στο προκτό. Είναι μια ιστορία για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Αυτή είναι η λεγόμενη γυναίκα δέντρο. Βλέπετε, αυτά είναι κονδυλώματα. Κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει. Στα χέρια δεν... Τι είναι στα χέρια δεν... Ναι, κονδυλώματα είναι... Η μεγαλύτερη δυνατή έξαρση κονδυλωματωδών αλλοιώσεων. Ναι, ακούστε, η αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων, να το πω έτσι απλά, είναι μια επίπονη και δυσάρεστη ιστορία. Και γιατί ακριβώς είναι πολλά. Παίρνω δηλαδή, να πούμε το εξής, όταν αντιμετωπίζω εγώ μια προκαρκινική αλλοίωση στον τράχυλο, η επέμβαση κρατάει 10 λεπτά. Όταν αντιμετωπίζω κονδυλώματα στον τράχυλο, στον κόλπο και στο δίο, μπορεί να κρατήσει μια μισή ώρα. Έτσι. Γιατί πρέπει κανείς ένα-ένα-ένα κλπ. Και το κακό είναι ακριβώς ότι έχουν την ιδιότητα να επανεμφανίζονται, να υποτροπιάζουν. Οπότε χρειάζεται ξανά και ξανά. Είναι ένας μπελάς, ας το πούμε έτσι. Καλά, αυτό είναι τώρα ένα extreme παράδειγμα, σας το δείξα, δεν θα το δείτε ποτέ αυτό το πράγμα. Η μέση χρονική διάρκεια παραμονής του ιού είναι περίπου 8 με 10 μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό έχει να κάνει βέβαια με το αν είναι χαμηλού κινδύνου ο ιός ή υψηλού κινδύνου. Συνήθως οι τύποι χαμηλού κινδύνου παραμένουν λιγότερο και εμφανίζουν τις αλλοιώσεις πιο γρήγορα. Οι τύποι υψηλού κινδύνου παραμένουν περισσότερο και εμφανίζουν αργότερα τις αλλοιώσεις. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι ο ιός δεν παραμένει εφόρου ζωής στο άτομο, γιατί υπάρχει μια τέτοια άποψη. Έχω τον ιό, άρα θα τον κουβαλώ σε όλη μου τη ζωή. Αυτό είναι λάθος. Δεν ισχύει. Ο ιός φεύγει. Αρνητικοποιείται το άτομο δηλαδή. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το εξής, ότι από το σύνολο των ατόμων τα οποία θα μολυνθούν, ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα παρουσιάσει καμία απολύτως αλλοίωση. Θα είναι απλώς φορέας του ιού για μερικά χρόνια και θα πάψει μετά να είναι φορέας και θα τελειώσει η ιστορία εκεί. Βλέπετε δηλαδή από αυτή την πυραμίδα, εδώ αναφέρεται σε γυναίκες, αλλά το ίδιο ισχύει για τους άνδρες και πιο πολύ, όλη αυτή η περιοχή η οποία δεν έχει χρώμα είναι τα άτομα τα οποία μολύνθηκαν, ήταν φορείς, δεν είχαν καμία αλλοίωση. Και μετά από λίγο έπαψαν να είναι φορείς. Αυτό εδώ το τμήμα αναφέρεται στις κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις, οφειλόμενες σε χαμηλού low risk types, κονδυλώματα λοιπόν, πάλι καλού ήθους φύσεως. Αυτή η περιοχή υπολογίζεται ότι είναι η περιοχή στην οποία εμφανίζονται
ελαφρού βαθμού αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχύλου της μήτρας, οι οποίες, από ό,τι έχει δείξει η εμπειρία, στο περίπου 70 με 80% αυτοϊώνται, δηλαδή ο οργανισμός ο ίδιος καταφέρνει και διώχνει αυτά τα κύτταρα και τον ιό μαζί και τελειώνει η ιστορία. Μένει αυτό το τμήμα εδώ, το οποίο είναι οι υψηλού βαθμού προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες χρειάζονται κατά κανόνα χειρουργική παρέμβαση για να αφαιρεθούν, και μόνο στην περίπτωση που ένα άτομο για τον οποιοδήποτε λόγο δεν πάει στο γιατρό για 10 χρόνια, για 15 χρόνια κλπ, μπορεί να εμφανίσει διαιθητικό καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Θα δούμε για το πέος και για τον προκτό αργότερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τις 100 γυναίκες χονδρικά που θα μολυνθούν, η μία κινδυνεύει να πάθει καρκίνο διαιθητικό, και αυτό αν δεν πάει στο γιατρό. Τώρα, δεν θα μακρηγορήσω γιατί δεν είναι αντικείμενο δικό σας, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η πρόληψη του καρκίνου, οποιοδήποτε καρκίνου, μπορεί να είναι πρωτογενής ή δευτερογενής. Πρωτογενής θα πει ότι δεν αφήνουμε καν την νόσο να ξεκινήσει. Κλασικό παράδειγμα, ο εμβολιασμός. Δευτερογενής, έχει αρχίσει η νόσος, αλλά την ανοιχνεύουμε με κάποιο τρόπο στα πάρα πολύ πρώιμα στάδια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τη θεραπεύσουμε. Σήμερα, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας υπάρχει το τεστ Παπα-Νικολάου, αλλά με βάση ακριβώς αυτή τη γνώση τώρα του HPV, που είναι πίσω από την ιστορία αυτή, υπήρξαν οι εξής δύο επαναστατικές ανακαλύψεις τα τελευταία 15-20 χρόνια. Πρώτον, το πρώτο εμβόλιο εναντίον καρκίνου, είναι το πρώτο εμβόλιο εναντίον καρκίνου, και θα πούμε σε λίγο ότι είναι εναντίον καρκίνων πολλών, που είναι το HPV εμβόλιο. Και δεύτερον, σήμερα υπάρχει το λεγόμενο, το πρώτο μοριακό τεστ, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για πληθυσμιακό έλεγχο. Δηλαδή, μοριακά τεστ υπάρχουν πολλά, τα οποία τα εφαρμόζουμε στον τάδε ασθενή γιατί έχει, ξέρω εγώ, αυτό το σύμπτωμα και πιθανολογούμε ότι έχει, ξέρω εγώ, φενήλικη τονουρία και ψάχνουμε να βρούμε το τάδε γονίδιο, ή έχει θρομβοφιλία και ψάχνουμε να βρούμε το τάδε γονίδιο. Αλλά για πληθυσμιακό έλεγχο, για να ελέγξουμε όλο τον πληθυσμό, μέχρι στιγμής όλες τις γυναίκες, υπάρχει σήμερα το λεγόμενο HPV DNA test, δηλαδή ένα τεστ με το οποίο ελέγχουμε εάν το άτομο είναι φορέας ενός ή περισσότερων τύπων του ιού υψηλού κινδύνου. Αυτό το τεστ, το οποίο σας το λέω, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό μετά από 4, 5, 6 χρόνια, θα αντικαταστήσει το τεστ Παπα-Νικολάου, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα του τεστ Παπα-Νικολάου. Αλλά το ιδιαίτερο στην περίπτωση αυτή είναι ότι το τεστ αυτό μπορεί να το κάνει, από ό,τι έχουν δείξει οι μελέτες, μπορεί να το κάνει και η γυναίκα μόνη της. Να πάρει μόνη της, δηλαδή, με ένα ειδικό device ή και με ένα απλό, μια απλή ψύκτρα, από τον κόλπο και τον τράχυλο υλικό, και είτε να το στείλει στο εργαστήριο και τα επόμενα χρόνια πιθανόν εν είδη αυτού του τεστ, του strip test που είναι όπως το τεστ ίσως, να το διαβάζει και μόνη της αν είναι θετική ή αρνητική. Και αν είναι θετική θα πάει στο γιατρό, αν είναι αρνητική μπορεί να περιμένει. Αυτά που σας δείχνω εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι από το διαδίκτυο διαφημίσεις του λεγόμενου HPV home test. Δηλαδή το τεστ για τον HPV θα το κάνει η γυναίκα μόνη της στο σπίτι. Υπάρχει. Υπάρχει. Απλώς δεν έχει γίνει αποδεκτό επισήμως. Δηλαδή να πούμε ότι πλέον θα κάνουμε αυτό. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει και μάλιστα σε πιο εξελιγμένη μορφή αργότερα. Αυτό είναι το strip test που σας λέω. Όπως διαβάζει η γυναίκα και λέει είμαι έγκυος ή δεν είμαι έγκυος, θα διαβάζει και μάλιστα αυτή τη στιγμή τρέχει και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε για να ανοιχνεύει η γυναίκα με το τεστ αυτό μόνη της, αν εκφράζεται φερρυπίν η μία από τις δύο ογκοπρωτεΐνες, η ε7. Γιατί αν εκφράζεται η ογκοπρωτεΐνη, σημαίνει ότι έχει μπει στη διαδικασία εξαλλαγής στο κύτταρο. Που σημαίνει ότι κάτι υπάρχει στον τράχυλο της μήτρας. Υπάρχει πιθανότητα μια γυναίκα να έχει αρνητικό τεστ, αλλά να έχει καρκίνο τραχύλου? Υπάρχει πιθανότητα, είναι πολύ μικρή. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Αλλά όταν έχει καρκίνο, η διαδικασία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Πλέον τα κύτταρα έχουν μπει σε άλλη φάση και σε άλλη διαδικασία και ο ιός δεν έχει νόημα αν υπάρχει ή όχι πλέον.